Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα αυτή τη φορά στην φυσιολογική μας ώρα σε σχέση με το 6.30-7.30 το έκτακτο το χθεσινό. 7 και κάτι με 8 και κάτι σήμερα κανονικά στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4, ώρα για μπλε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά όπως είπα πριν λίγο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και Δημήτρη Μπαλόμπα έχω. Αφού εσένα βλέπω τώρα. Και Βασίλη Καβαδία έχω. Δύο έχω, δεν μου φτάνουν ένας. Έχω δύο. Και χορηγούς έχουμε φυσικά. Χωρίς αυτούς δεν πάμε πουθενά. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar στο βράχο της Αθήτου. Μια παγωμένη μπύρα. Στο φίλο μου τον Βασίλη, στον Παλόμπα θα δώσουμε ένα ποτηράκι νερό. Παγωμένο όμως. Παγωμένο. Ή ένα τσάι, άντε ένα τσαγάκι. Από τον Νότος, από το βράχο της Αθήτου, αν το επισκεφτείτε στο Σαββατοκύριακο, είμαι σίγουρος θα τα περάσετε υπέροχα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Τρόποι επικοινωνίας. Έσκασε και το πρώτο μήνυμα από το φίλο το Μάνο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και τα λαμόγια που πρόδωσαν τον Ηρακλή για μια ζωή θα κυνηγούμε. Ήρθε και το στιχάκι. Και σήμερα έχουμε αρκετά να πούμε για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για το βόλεϊ. Σημαντικά ζητήματα. Θετικές εξελίξεις, αξί δεν είναι κάτι σπάνιο, να ακούτε τούτη την ώρα για μπλε και να μην ακούτε θετικές εξελίξεις. Δεν είναι ότι το κάνουμε επίτηδες, είναι ότι δεν υπάρχουν. Μακάρι να υπήρχαν, να σας τις λέγαμε. Για το ποδόσφαιρο την έχουμε καταγράψει την άποψή μας, είτε κάποιοι συμφωνούν είτε κάποιοι διαφωνούν. Αυτό που εξακολουθώ ταπεινά το λέω, μακάρι να κάνω λάθος, είναι ότι υπάρχουν διάφορα στρατόπεδα. Δεν υπάρχει ένα, δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχει ομοψυχία, δεν υπάρχει μία φωνή. Είναι πολλοί και διάφοροι. Και το χειρότερο που αφού γκράζομαι και διαπιστώνω, θα μου πεις, τα social media μπορούν να σε πείσουν εξ ολοκλήρου. Όχι, αλλά είναι ένα δείγμα γραφής. Ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα ότι υπάρχουν πολλά στρατόπεδα. Το πρόβλημα είναι ότι ο ένας πάει να βγάλει το μάτι του άλλου, ο ένας κατηγορεί τον άλλον και όποιος και να πει κάτι τα ακούει, όποιος και να κάνει κάτι τα ακούει, ανεξαρτήτως το που βρίσκεται, το ποιος είναι, πώς τον λένε, τι κάνει. Μιλάω για μέλη της οικογένειας του Ηρακλή. Πάντα θα υπάρχει αυτός ή αυτή που θα τον κατηγορήσουν. Όποιος και να είναι, ό,τι και αν κάνει, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, έσκασε μύτη μόλις τώρα μεταγραφή για το μπάσκετ του Ηρακλή. Και πάμε να την πούμε. Παρέθεση σε όσα λέμε, που τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι πρώτη φορά. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκάρντ Τζαμάλ Σούλερ, 33 ετών, 1,92. Για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2019-2020 στην Basket League. Ο Τζαμάλ Σούλερ, δεινός σουτέρ με πλούσιο βιογραφικό, γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό του μπάσκετ, παίζοντας σε ισχυρές ομάδες της Γαλλίας και του Ισραήλ. Έλεγα νωρίτερα ότι η εκπομπή δεν έχει θετικές ειδήσεις, ορίστε. Δεν κράτησε ένα λεπτό από τότε που το πάνε. Το λέω κάθε μέρα, Μπίλη, μήπως πιάνει. Γιατί η μεταγραφή είναι μια θετική είδηση, όπως και να έχει. Γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 1986, αποφύτησε από το Virginia Commonwealth University, όπου με την ομάδα των Rams την τελευταία του χρονιά είχε μέσο όρο 15,5 πόντους, 4,6 rebound, 1,2 assist, 1,5 κλεψίματα με 41,3% στα shoot 3 πόντων. Μάλιστα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Γερμανία και στους Gladiators Trevers, όπου και παρέμεινε για δύο έτη από το 2008 ως το 2010. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη γαλλική VC τη σεζόν 10-11, όπου και μεταπήδησε στην Ανσί για δύο έτη, κατακτώντας το 2011 το γαλλικό Super Cup. Τη σεζόν 13-14 αγωνίστηκε στην Ουκρανία και στην ομάδα της Χίμικ, φτάνοντας στο γύρο των 16 στο Euro Cup. Καλή ομάδα συγκεκριμένη. Τη σεζόν 14-15 επιστρέφει στο γαλλικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ναντέρ. Εκεί θα κατακτήσει το Euro Challenge 2015, όντας μάλιστα και Final Four MVP. Να τα μας.
Την επόμενη διετία, 15-17, θα βρεθεί στην ομάδα της Μονακό. Θα κατακτήσει το 2016 τον Fred's Leaders Cup, σκοράροντας 31 πόντους με 6 rebound και 3 assist στον τελικό. Με αυτή την εμφάνιση του απονεμήθηκε και ο τίτλος του MVP του τουρνουά. Στο τέλος της σεζόν ανακηρύχθηκε μέλος της πρώτης πεντάδος του γαλλικού πρωταθλήματος. Τη δεύτερη σεζόν με τη Μονακό θα κατακτήσει για δεύτερη φορά το 2017 Friends Leaders Cup, καθώς θα φτάσει με την ομάδα του και τη συμμετοχή του Champions League Final Four. 17-18 θα επιστρέψει στην Αντέρ κατακτώντας το Friends Super Cup στην αρχή της χρονιάς. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Χαποέλ Τελ Αβίβ αγωνιζόμενος σε 38 παιχνίδια με μέσο όρο 24,8 λεπτά συμμετοχής. Πέτυχε 10,61 πόντους, 2,79 rebound, 2,32 assist και 1,05 κλεψίματα. Μια χαρά είναι τα στοιχεία του. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι, πώς το λένε, είμαι τόσο γνώστης της μπασκετικής αγοράς. Δεν είμαι, τι λέμε ότι να είναι. Αλλά τα στοιχεία του μια χαρά είναι και τους τίτλους του έχει πάρει. Και MVP έχει αναδειχθεί σε Final Four. Με τη Μονακό νομίζω παίξε με την ΑΕΚ. Κάνω λάθος. Τώρα βλέπω τη φωτογραφία του, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν έχει σημασία. Με αντίπαλο την ΑΕΚ εννοώ. Όπως και να έχει, είναι ένας αρκετά καλός παίκτης με ένα καλό βιογραφικό, κυρίως στη Γαλλία. Πέρυσι ήταν στη Χαποέλ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. Καλώς ήρθε. Η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή. Χθες ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης, ο νέος team manager του Ηρακλή, μας έλεγε εδώ στην ώρα για μπλε ότι είμαστε κοντά σε ανακοινώσεις και από εβδομάδα θα έχουμε τις περισσότερες. Τσουπ! Δεν ήρθε καν η επόμενη εβδομάδα. Παρασκευούλα σήμερα. Έσκασε ο Τζαμάλ Σούλερ. Επαναλαμβάνω, 33 ετών. 1,92. Και θυμάστε που σας είπα χθες και το κάνουμε πράξη. Πώς έλεγε ο άλλος, είναι δίκαιο και έγινε πράξη. Τηρούμε αυτό που έχουμε πει, ότι με ονοματολογία εδώ δεν θα σας ζαλίσουμε τον έρωτα. Θα καταγράφουμε μόνο όσα ανακοινώνονται επίσημα από την ΚΑΕ Ηρακλής. Γιατί όσο σας ζαλίζουμε τον έρωτα με ονόματα καθημερινά, δεν νομίζω να κερδίζουμε κάτι. Εντάξει, πουλάει αυτό, δεν λέω. Πουλάει, αρέσει στον κόσμο, το θέλει ο κόσμος. Εδώ όμως δεν το κάνουμε χρόνια τώρα. Τώρα που υπήρξε επίσημη ανακοίνωση, με χαρά την καταγράφουμε στον αέρα για τον Αμερικανό γκάρντ Τζαμάλ Σούλερ. Θα το κάνω κάθε μέρα αυτό. Θα το κάνω κάθε μέρα. Να λέω ότι για ακόμα μια φορά δεν έχουμε θετικές εξελίξεις και τσουπ να σκάει μια είδηση. Θα το κάνω και τη Δευτέρα και την Τρίτη και όποτε θέλετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, για όσους έρχονται τώρα στην παρέα μας και πόσο καιρό έχουμε να πούμε, να καταγράψουμε, να αναφέρουμε εδώ στην εκπομπή τη λέξη μεταγραφή, αν εξαιρέσει το βόλεϊ. Είχαμε καιρό να το κάνουμε και να που ήρθε ο Τζαμάλ Σούλερ και είναι η πρώτη πινελιά για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, ο ένας από τους 5, κάπου εκεί θα είναι οι Αμερικανοί, που θα αποκτηθούν. Η είδηση αυτή θα μας δώσει και αφορμή μέσα στην εβδομάδα να το ψάξουμε καλύτερα και να μιλήσουμε με ανθρώπους που το γνωρίζουν. Μπαίνουμε σε μπασκετικά, άκρους μπασκετικά με τα γραφικά μονοπάτια και είναι η πρώτη, έτσι. Έχουμε κι άλλα μέσα στο καλοκαίρι, μακάρι να γίνουν σύντομα για να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται το κυανόλευκο ρόστερ. Χθες ο Φώτης Θεός, ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, αποκάλυψε εδώ στην ώρα για μπλε, μιλώντας στον αέρα, ότι έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τον Αντώνη Ρέμο. Μιλούμε με τους δικηγόρους του. Δεν αποκλείεται να κάνουν αυτή τη φορά από κοινού μια νομική ενέργεια, μια νομική προσπάθεια. Είτε μιλάμε για πολιτικά δικαστήρια, είτε μιλάμε για κάτι άλλο. Θα το δούνε, είτε για κάποιο νέο αίτημα στην ΕΠΟ, αν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι κάτι που θα μελετηθεί την επόμενη εβδομάδα. Θυμάστε που την περασμένη εβδομάδα, όχι την περασμένη εβδομάδα, συγγνώμη, την περασμένη Δευτέρα, την πρώτη μέρα της τρέχουσας εβδομάδας, είχε βγάλει γραπτή δήλωση ο Τόμ Παπαδόπουλος, που μεταξύ άλλων είχε πει ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα δώσει συνέντευξη τύπου. Η εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα ετελείωσε και καμία συνέντευξη τύπου δεν δόθηκε, δεν ξέρουμε καν αν έχει έρθει. Το ραντεβού που έχει προαναγγείλει είναι για 20 του μηνός. Αλλά
Για 20 είπα. Συγγνώμη, για 30 έχουμε χάσει τις μέρες. Αλλά μόνο αυτό ίσως γίνει. Γιατί συνέντευξη τύπου δεν έγινε. Γιατί για ακόμα μια φορά, είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι πώς θα σε πάρει ο κόσμος στα σοβαρά όταν έχεις βγάλει ένα κάρο ανακοινώσεις και όταν τον 80% που λες ότι θα κάνεις τις ανακοινώσεις δεν τα κάνεις ποτέ. Ούτε καν ένα απλό που είναι μια συνέντευξη τύπου. Έχουμε λοιπόν τη μία πλευρά του Γάμα Σίγμα που ανεξαρτήτως του μέλλοντος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή για φέτος θα συνεχίσει τις κινήσεις όπως χθες μας μετέφερε εδώ ο κύριος Θεός. Όσο πάει, 100 χρόνια να κρατήσει, θα συνεχίσουν τις κινήσεις και καλά θα κάνουν από τον ερασιτέχνη. Κατά τα άλλα, ενώ εκκρεμεί το ραντεβού για την Τρίτη με όλους τους φορείς και του Τόμ Παπαδόπουλου, που αυτή τη φορά ο Τόμ Παπαδόπουλος δεν θα έρθει να πιει καφέ με τους φορείς, όπως ίσως σε κάποια άλλα ραντεβού. Εάν έρθει χωρίς χρήματα, χωρίς αποδείξεις, χωρίς σχέδιο και πλάνο εγγράφος, όχι μόνο στα λόγια, και να τακτοποιήσει πρωτίστως όλα αυτά που χρωστάει, τότε κανείς δεν θα ασχοληθεί μαζί του. Είτε παρουσιάσει μοναδική λύση για το μέλλον του Ηρακλή το Βόλο, είτε όχι. Την ίδια στιγμή που εξακολουθούν και κάποιοι και μιλούν και έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Τρίγλια, με τον Κρόνο Αργυράδων, μπορεί και κάτι άλλο. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες εξακολουθούμε και λέμε ότι δεν υπάρχει μία τάση, δεν υπάρχει μία φωνή, δεν υπάρχει ενότητα στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Υπάρχουν διάφορα στρατόπεδα, ο ένας κατηγορεί τον άλλο που είναι ό,τι χειρότερο, ο κόσμος έχει τρελαθεί, έχει μπερδευτεί, δεν ξέρει ποιο να πρωτοπιστέψει και αυτό είναι ό,τι χειρότερο και δεν μπορούμε να βαδίσουμε κάπου όλοι μαζί έχοντας την ίδια επιθυμία, τον ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό. Άλλος θέλει το ένα, άλλος θέλει το άλλο, άλλος θέλει το παράλλο. Έτσι η δουλειά δεν γίνεται, χάνεται πολύτιμος χρόνος, έρχεται και ο Αύγουστος και ποδοσφαιρικό Ηρακλή δεν βλέπουμε. Εκτός και αν γίνει αυτό που είπε ο Παπαδόπουλος, εντάξει, να παίξουμε κάπου φέτος με την ΚΑΠΑ 19 και θα δούμε του χρόνου. Εκτός και αν θεωρούμε αυτό λύση. Να τρέχουμε να βλέπουμε κάπου την ΚΑΠΑ 19. Μια χαρά είναι τα παιδιά, απλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Να μας συγχωρείτε για την διακοπή. Μιλούμε στο τηλέφωνο, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Και για την μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή στο μπάσκετ και για τα υπόλοιπα κάποια πράγματα γίνονται και τούτη την ώρα που είμαστε στον αέρα. Θέλω ο φίλος μου ο Παππούς, επειδή χθες το πάλεψε και δεν κατάφερε στο τέλος να βγει, να κάνει αυτή την παρέμβαση που θέλει να κάνει, αν και για τον αγαπημένο Παππού η εκπομπή είναι δική του. Μπορεί να παρεβαίνει όποτε θέλει, να πει αυτό που θέλει να πει από χθες και χθες δεν προλάβαμε γιατί είχαμε δύο θέματα και είχαμε πολλά να πούμε. Εγώ Γιώργο μου μουσουλμάνος δεν είμαι, ξέρεις, αλλά γουστάρω Τζαμάλ, πιασάρικο όνομα, φυλάκια από Δευτέρα, οικογένεια Καλαμίτσι, γράφει ο καλός μου φίλος ο Κυριάκος. Ναι. Το ονοματεπώνυμό του είναι Τζαμάλ Σούλερ. Πρέπει να βρούμε κανένα σύνθημα, Κυριάκο. Βέβαια, αυτό το Σούλερ είναι λίγο δύσκολο. Το Τζαμάλ ίσως βολεύει πιο πολύ. Ναι, μακάρι να γίνει και που λένε και αυτός και οι υπόλοιποι Αμερικανοί που θα έρθουν στο Ιβανόφιο και είναι σίγουρο ότι αν τα πάνε καλά θα αποθεώνονται κάθε φορά. Τώρα, όσον αφορά το βόλι, δυστυχώς τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Παραμένουν πολύ δύσκολα και αυτό που δεν θέλαμε να βρούμε μπροστά μας το βλέπουμε. Το έχουμε. Θυμάστε που σας είπαμε τις προάλλες ότι η προθεσμία λήγει 6 Αυγούστου, Δευτέρα, ουσιαστικά Παρασκευή 3 Αυγούστου, για να πάρει ο Ηρακλής αδειοδότηση. Και πρέπει μέχρι 3 Αυγούστου περίπου 27.000 ευρώ να βρεθούν. Έχουμε 26 Ιουλίου, μέχρι 3 Αυγούστου περίπου 27.000 πρέπει να βρεθούν. Αν δεν βρεθούν αυτά τα χρήματα,
τότε ο Ηρακλής 6 Αυγούστου δεν θα πάρει αδειοδότηση για την Α1 του Βόλεϊ. Και επειδή ίσως πολλοί μπερδεύονται, θυμίζουμε ότι η διοίκηση του Βολεϊκού Ηρακλή είχε δώσει συνέντευξη τύπου και είχε καταγράψει όλα τα οικονομικά προβλήματα. Φυσικά και έχει μεταφέρει ότι θέλει να κάνει μεταγραφές και να φέρει και ένα ξενοδιαγώνιο και το ένα και το άλλο. Αλλά πάντα με υστερόγραφο ότι πρέπει να βρεθούν τα λεφτά. Έχει κολλήσει το νούμερο 280 στα διαρκείας εδώ και καιρό. Είναι και οι άδειες, είναι και οι διακοπές, είναι και το καλοκαίρι που δεν βοηθά. Αλλά πλέον δυστυχώς έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Εάν δεν βρεθούν αυτά τα 25-27 χιλιάδες ευρώ μέχρι την Παρασκευή 3 Αυγούστου, ο Ηρακλής δεν θα πάρει αδειοδότηση στο Βόλι. Και μπορεί κάποιος να λέει, έλα μωρέ, κάτι θα γίνει, έλα μωρέ, πάντα τα καταφέρνουν, έλα μωρέ, αυτό το έλα μωρέ δεν γίνεται πάντα. Ματώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, τρέχουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, ο κόσμος δίνει τη μάχη του με τα διαρκείας, αλλά άμα δεν γίνει ένα νέο ντου, άμα δεν βρεθούν κάποιοι χορηγοί, κάποιες χορηγίες τώρα, κρατικές θα είναι, άλλες θα είναι, δεν ξέρω, δεν μπορεί να μαζευτεί αυτό το ποσό σε μια εβδομάδα. Είναι 2-3 περιπτώσεις που περιμένουν. Έσκασε και η προσφυγή του Χριστοφιδέλη, είναι του παρελθόντος, δεν ανησυχούν για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ανησυχούν για το υπόλοιπο ποσό που πρέπει να δοθεί. Γιατί ναι, μεν η ανακοίνωση σε ΣΑΠ έλεγε ότι έχει τακτοποιηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και αυτά τα 27 χιλιάρικα πρέπει να δοθούν μέχρι 3 Αυγούστου. Γιατί δεν θα θεωρηθεί εκκρεμότητα, θα έρθει η Επιτροπή και θα πει «Τα έδωσες, οκ, παίρνεις αδειοδότηση, δεν τα έδωσες, δεν παίρνεις τίποτα». Έλα παππού μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργάκη, με κάλυψες αρκετά σήμερα, εκείνο που με στεναχωρεί και δεν μπορώ να το καταλάβω είναι τα κόμματα που γίναμε. Τα στρατόπεδα που λέω. Τα στρατόπεδα που γίναμε, γιατί όποτε ήμασταν ενωμένοι πήγαμε καλά. Και δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Πριν από 3 χρονάκια ξεκίνησαν την Πέμπτη, πέντε δεν άνθρωποι. Μπορεί να μην ξέρεις γιατί έγινε αυτό. 85 χρονών Ηρακλειδέας είσαι. Γιατί δυστυχώς πολλοί δεν αγαπάνε μόνο τον Ηρακλή, αγαπάνε και τον εαυτό τους. Να τα λέμε όλα. Εντάξει, αλλά εγώ δεν μπορώ να όχι το πολύ, καταλάβω αυτό. Όχι πολύ, συγγνώμη, συγκεκριμένοι. Όχι πολύ, συγκεκριμένοι. Αυτούς τους συγκεκριμένους ναι. Πρέπει να τους πιάσουμε, να ναι. Τους τραβήξουμε τα φτάκι για να τους πούμε ή είστε με τον Ηρακλή ή... Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να σου πει ότι είναι η μοναδική μου ελπίδα. Δεν θέλω να του τραβήξω το αυτή, θέλω να τον παρακαλέσω να έρθει. Τι θα του πεις. Να έρθει, αλλά όχι να μην κάνει κακό. 10 άνθρωποι, πώς είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για τον Ηρακλή πάνω από μένα και από σένα. Εμείς είμαστε τίποτα, εμείς ενδιαφερόμαστε σαν τους είμαστε οι στρατιώτες. Πώς είναι αξιωματικοί σε εμάς, αυτούς τους αξιωματικούς. Πρέπει να τους βάλουμε εμείς οι στρατιώτες στη σειρά. Ναι, αν οι ίδιοι αξιωματικοί όμως κοντράρονται, ο ένας πάει να βγάλει το μάτι του άλλου, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, πώς θα ακολουθήσει ο κόσμος, για πες μου. Τότε να το κλείσουμε το μαγαζί και να κάνουμε. Το μαγαζί δεν θα το κλείσουμε, απλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να πάρθει μία απόφαση, όχι 50. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Φυσικά μία απόφαση πρέπει να υπάρχει. Ναι, δεν γίνεται όμως. Πρέπει να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούν είμαστε τόσοι και θέλουμε αυτό. Η πτώση εκείνο, τι θέλουν οι πολλοί, αυτό να γίνει. Εγώ δεν ξέρω Γεωργάκη. Αυτό μόνο μέσω συνέλευσης μπορεί να γίνει, παππού μου. Δεν μπορεί να γίνει. Να γίνει και μέσω συνέλευσης. Κάποιος από τον ένας τέχνη να συγκινήσει. Να κάνει μια συνέλευση, να πει ράντα ρε παιδιά, για μονοϊστή, για ερωθούμε να δούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαστε όχι στο κύλος, μέσα στον κρεμό και σκεφτόμαστε πάλι και δεν σκεφτόμαστε τι να κάνουμε να βγούμε από εκεί. Πώς σου φάνηκε αν τα όσα είπε σήμερα στη συνέντευξη τύπου ο Τόμ Παπαδόπουλος? Δεν την άκουσα και αυτόν τον άνθρωπο... Δεν την άκουσα λέει, αφού δεν την έκανε, δεν ήρθε ρε παππού. Εντάξει, άκουσα σε σένα που δεν... Ας άκουσα που είπες ότι δεν την... Πού είναι, δεν την ο ίδιος δεν είπε ότι θα κάνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Κοίτα, κοίτα. Από άνθρωπο, να μην το πω ομά, αλλά από άνθρωπο που κρέμεται από την οικογένειά του, να μην πω τίποτα πιο βαρύ. Ναι, όσοι ξέρουν, ναι. Ναι, από άνθρωπο που είπε ότι διαδόθηκε ότι υπάρχει κάτι. Ναι, ναι, κατάλαβα τη λύση. Κατάλαβα από τη λύση. Μέσα στην οικογένεια κατάλαβα που δεν τον αφήνει. Άνθρωπος που αυτός δεν μπορεί να ανακατευτεί με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, θέλει μαγιά, θέλει αυτός που τα έχει και μπορεί να τα διαθέσει να μπει. Γιατί αυτός που έχει μεν, αλλά δεν μπορεί να τα διαθέσει, αυτός είναι ακατάλληλος για το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ποδοσφαιρικό... Παππού μου, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ποδοσφαιρικό Ηρακλή που δεν ξέρουμε πού θα παίξει. Έχουμε έναν βολεϊκό Ηρακλή που πρέπει να μαζέψουμε 27.000 ευρώ μέχρι και 3 Αυγούστου, που 3 Αυγούστου είναι την άλλη εβδομάδα, γιατί αλλιώς δεν θα πάρει αδειοδότηση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μακάρι να είχα λεφτά να τους βοηθήσω. Και έχουμε και έναν γάμα σίγμα που έχει οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ούτε 20. Πολλά λέω. Θα σου πω και γι' αυτό, θα σου απαντήσω και σε αυτό. Λοιπόν, εγώ ξέρω πριν από όταν πήρα είδηση ότι ο Παπαθανασάκης τρέχει στην Αλβανία να μαζέψει, να βρει κανένα φράγκο για να διοικήσει την ομάδα, λέω, μία λύση είναι για μας να ξεκινήσουμε από τον Ερασιτέχνη. Από σένα ξεκίνησα στο ραδιόφωνο στην Παπρότους και μπέβαλε στις φωνές. Δεν σε έβαλα τις φωνές, απλά διαφώνησα με το γάμα τοπικό. Εσύ με έβαλε στις φωνές και άλλοι μέχρι με απείλησαν. Τι λένε, παλιόγερε. Διαφώνη. Κοίταξε, κοίταξε. Θέλει να τη στείλει στην ομάδα. Άσε τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ διαφώνησα μαζί σου με το γάμα τοπικό. Γιατί το γάμα τοπικό θέλει 10 χρόνια, παππού. Ρε, ό,τι. 10. Τώρα θα είμαστε β' εθνική. Καλά, δεν καλά. Ναι. Αυτό που σε λέω. Το τώρα θα είμαστε. Περίμενε, πώς θα ήμασταν. Το 16 έγινε αυτό που λες και τώρα έχουμε 19. Και εγώ σου λέω ότι από το γάμα τοπικό θέλει 10 χρόνια. Και εσύ μου λες ότι τώρα θα είμαστε β'. Τα μαθηματικά μου. Γιατί γάμα τοπικό. Γάμα τοπικό δεν παίζει κανένας. Μα δεν γίνεται να ξεκινήσεις με το άφημι του Ερασιτέχνη αν δεν πας γάμα τοπικό. Καταρχάς το άφημι του Ερασιτέχνη. Εσύ το θες το άφημι. Πώς? Τι άφημι, Ερασιτέχνη δεν είσαι. Από πού θα ξεκινήσεις, ρε παππού? Θα ξεκινήσει από την πρώτη αλφα κατηγορία. Και όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι που ξεκινάνε από το γάμα τοπικό για να πάνε στην αλφα. Δεν υπάρχουν κανονισμοί στα ερασιτεχνικά. Έτσι πας, άντε όποιος θέλει δηλώνει μια ομάδα στην αλφα. Άμα ήταν έτσι, γιατί υπάρχουν ομάδες. Όταν ξεκινάς και δημιουργείς ποδοσφαιρικό τμήμα, πας γάμα τοπικό. Κατανοητόν? Όχι. Όχι. Εντάξει, θα τα βάλουμε τους κανονισμούς τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις ποδοσφαιρικό τμήμα και να πας αλφα κατηγορία. Οι άλλοι χαζοί είναι. Που ανεβαίνουν κάθε χρόνο μια κατηγορία. Άμα είναι δεν μπορούν να πάνε παραπάνω, γι' αυτό εσύ τι μπορεί λες, να πάνε παραπάνω. Τι λες, ρε παππού, τέλος πάντων, άστο. Αυτό εμείς δεν το λύσουμε. Πάντως, άμα ξεκινούσαμε από εκεί. Ναι, θα ήμασταν τώρα β' εθνική. Η ΑΕΚ από πού ξεκίνησε? Γάμα εθνική πήγε η ΑΕΚ, όχι γάμα τοπικό. Τι πώς σβήσαν τα χρέη της? Άλλο νόμο είχε τότε, άλλαξε ο νόμος. Καλά τώρα. Τι καλά τώρα. Εντάξει, τι να πω, τώρα να βάζουν και η ζώνη έτσι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι και σήμερα. Και ο Άρης το έκανε, όχι μόνο η ΑΕΚ. Μπράβο. Να βρούμε κι εμείς έναν τρόπο να το κάνουμε. Τώρα δεν τα χαρίζουν τα χρέη όπως τότε, ρε παππού. Τώρα σου λέει πλήρωσέ τα κουβαλάς, αφού έχει αλλάξει ο νόμος, αφού ο κύριος Βασιλιάδης, αυτός ο εξαίρετος άνθρωπος, 4 χρόνια δεν τον πειράζαμε στον Ηρακλή. Κάναμε εμείς κριτική από εδώ και μας λέγανε τον Υπουργό. Γιώργο, αυτά που λέμε, τα λέμε για να τα λέμε. Για να λέμε τις αλήθειες, την αλήθεια την είπαν οι πιτσιρικάδες που έκαναν την ανακοίνωση και λένε ότι μας κυνηγάνε τα ρούβλια. Να λέμε τις αλήθειες. Τα έχουμε πει και αυτά τα είπαμε. Ένα και ένα ίσον δύο. Όλα ξεκινάνε από τα ρούβλια. Λοιπόν, και πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Να τα πολεμήσουμε. Κοίτα. Ναι. Τον Καράγκου 30.000 Ηρακλείδες το ψήφισαν. Γιατί μην πει ότι το ψήφισαν παοξίδες. Να βάλει λίγο πόδι. Να βάλει. Εγώ δεν το ψήφισα και δεν ψήφισα και κανέναν, γιατί δεν πιστεύω κανέναν από αυτούς. Και στο 235 εκλογικό κέντρο που ψήφισα, 1000 χρόνια βρήκε το άσπρο το χαρτί και έγραψε 1000 χρόνια Ηρακλείδες γήπεδο στο Ηρακλή. Αν το κάναμε όλοι, αυτό δεν θα ήταν στη θέση του. Να βάλει, αλλά να κάνουμε και όλοι μας κάτι, να μην έχουμε 12 μέλη στον Ερασιτέχνη. Να σου πω κάτι. Και αυτό μου λύνεται. Εγώ είμαι γραμμένος.
αλλά δεν ξέρω από πότε δεν πλήρωσα. Και δέχομαι, αναλαμβάνω, να κατέβω, να βάλω το τρένο το πρωί, να κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, να κάτσω στην Ερασιτέχνη, να πάρω ένα τηλέφωνο και αυτά τα μέλη που υπάρχουν να του λέω παιδιά, τηλεφωνώ από τον Ερασιτέχνη, εννοείται ότι χωρίς να πληρώνω και τα έξοδα που θα κατεβαίνω δικά μου και όλα δικά μου. Να κάτσω εκεί και να πάρω σε αυτούς τους 100, τους 200, τους 1000, τους πόσοι είναι εγγεγραμμένοι και να τους εξηγήσω ρε παιδιά, η ομάδα θέλει ενίσχυση. Θέλει το πενινταράκι, το τάλιρο, το δεκάρικο, πώς είναι η συνδρομή. Είμαστε 1000 άτομα, 2000 άτομα, 3000 άτομα. Άμα τους πάρεις όλους τηλέφωνο και τους τσιγκλήσεις, αν όχι όλοι, οι μισοί θα στείλουν. Στο βόλεϊ, στο βόλεϊ αυτό που λες έγινε. Τα διαρκές που δόθηκαν είναι 280. Εδώ άλλο είναι το διαρκές και άλλο είναι η συνδρομή. Συνδρομή είναι συνδρομή. Και δεν είναι ούτε κατοστάρι. Ναι, και εγώ βγαίνω σήμερα και λέω ότι αν μέχρι 3 Αυγούστου δεν βρεθούν 27.000 ευρώ, δεν θα πάρουμε αδειοδότηση. Εσύ πιστεύεις ότι θα βρεθούν άλλα 200 διαρκείας μέχρι 3 Αυγούστου? Εγώ πιστεύω ότι διαρκείας θα βρεθούν άλλα 150-200, αλλά θα είναι λίγα. Πρέπει κάποιος κάτι να γίνει. Δεν ξέρω. Αρχίζουν και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε. Σε ευχαριστώ. Ναι. Και άλλη φορά να είσαι ενημερωμένος. Μου ήρθες αδιάβαστος σήμερα. Αδιάβαστος μου ήρθες. Μου λες για ΑΕΚ, μου λες για τοπικά μου, ό,τι να είναι μου λες. Τα έχεις μπουρδουκλώσει όλο στο μυαλό σου. Τα μπουρδούκλωσες. Μου λες πως το έκανε η ΑΕΚ, ρε παππού, είναι δυνατόν τώρα? Μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη την εποχή, ήταν ευκαιρία. Τι να κάνουμε? Να πάμε γάμα τοπικό. Αυτό μπορούσαμε. Πού να πάμε? Μα γάμα εθνική πήγαμε. Δεν πήγαμε? Και μα δεν μας ξεχρέωσαν τα χρέη όπως έκανα με την ΑΕΚ και τον Άρη, γιατί άλλαξε ο κανονισμός. Τι δεν καταλαβαίνεις που σου λέω? Κοίτα να σε πω. Τι δεν καταλαβαίνω. Ρε εσύ, ξεκινήσαμε τώρα με τον Παπαδόπουλο. Άντε πάλι. Ναι. Ναι, ξεκινήσαμε τον Παπαδόπουλο. Αν ήταν σωστός αυτός. Δηλαδή επιτρέπεται ομάδα στην τρίτη εθνική να ξοδέψει 2,5 εκατομμύρια, 2,600 πόσο λέει ξόδεψε και σιγά μην ξόδεψε 15 εκατομμύρια. Ούτε στην δεκάδα. Σιγά μην ξόδεψε και 15 εκατομμύρια. Δεν λέει ότι ένα 200 έδωσε. Λέει. Και επειδή το λέει και εγώ λέω. Ας το αποδείξει. Πού το διά. Τον περιμέναμε να κάνει την ενδεκτή στην εβδομάδα. Πού να μας το αποδείξει. Έγινε κακοδιαχείριση. Κάτι έγινε εκεί. Δεν μπορεί. Από το ένα στο άλλο με πας. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Χάσαμε ρε παιδάκι μου, κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτά. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Να πάω σε διάλειμμα. Άντε σε φίλο. Επιστρέφουμε γρήγορα στην ώρα για βλέπεις στο Λίμπερο 107,4. Ο Μάνος γράφει τα φιλιά μου στο λατρεμένο παππού. Μια ζωή στη μιζέρια θέλουν κάποια ανθρωπάκια το τεράστιο Ηρακλή μας. Ο φίλος μου ο Χάρης στο mail του... Θα διαβάσω αυτά που έχετε στείλει. Γενική συνέλευση όλου του ανώνυμου κόσμου για μια καλή ενημέρωση από αυτούς που γνωρίζουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Χάρη μου, μπορεί να είναι και το μοναδικό καλοκαίρι που ακόμα δεν έχουμε μαζευτεί ως Γενική Συνέλευση επίσημη στο Κατσάνιο, προς το παρόν τουλάχιστον, και όλοι να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, τέλος οι κόντρες, μήπως και σώσουμε τον Ηρακλή, και δυστυχώς στόχος τους είναι η ακίνητη περιουσία μας. Καλά, αυτό είναι μόνιμο, δεν αλλάζει. Την καλησπέρα στο φίλο τον Μάνο, τον άλλο Μάνο που μας ακούει. Ο Τόλης γράφει: έχω και εγώ ομάδα με έτοιμο αφημί, 50.000 διαρκείες, εξασφαλισμένα τηλεοπτικά και διαφημίσεις, με τον όρο όμως να παίξει η ομάδα για ένα χρόνο στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Ναι, μπορείς να έρθεις να κάνεις την πρότασή σου την Τρίτη με όλους τους φορείς. Δεν είναι εκπληκτικό πάντως ότι προανήγγειλε συνέντευξη τύπου και δεν έγινε το παραμικρό? Ούτε καν να πει το γιατί δεν έγινε, ούτε καν να πει το αν θα γίνει ποτέ. Ο ίδιος το προανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Παρασκευή πιάσαμε. Θες να μας έρθει το Σαββατοκύριακο να κάνεις την ένδειξη τύπου? Τι να πω. Μαζί μας σακούλες Αριστοπλάστ. Σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες μέσες αγοράς. 17ο χιλιόμετρο παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών. 2940-72-941. Θυμίζω την είδηση με την οποία βγήκαμε σήμερα για την ακρίβεια. Με το καλησπέρα της εκπομπής ανακοινώθηκε ο Τζαμάλ Σούλερ στον Ηρακλή. Αμερικανός γκάρντ, η πρώτη μεταγραφική κίνηση.
ύψους 1,92-33 ετών, έπαιζε στη Μακάμπι Χάιφα πέρυσι, αλλά μεγάλη καριέρα έχει κάνει στην Γαλλία, τον χαρακτηρίζουν, τον αποκαλούν Bomber. Καλώς να έρθει η πρώτη κίνηση, περιμένουμε ανακοινώσεις και για να νεώσει και Αλαϊτζίδη και Κακαρούδη, προφανώς την επόμενη εβδομάδα και για άλλες μεταγραφές που θα γίνουν. Πρόσφατα είχαμε την επιστροφή του Χρήστου Στεφανίδη στον βολεϊκό Ηρακλή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη φορά που θα αγωνιστεί ως άνδρας στην ανδρική ομάδα του βολεϊκού Ηρακλή. Έχει πάρει τίτλους φυσικά με τα αναπτυξιακά τμήματα των Κιανολεύκων. Ο Χρήστος, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα και καλώς επέστρεψες. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Είναι η τρίτη φορά ή κάνω λάθος? Η τρίτη φορά, ναι. Ως άντρας. Ναι, και άλλη μία νομίζω στην Α2, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, με την άνοδο, με την επιστροφή της ομάδος. Ναι. Σωστά. Και αρκετούς τίτλους στα αναπτυξιακά, έτσι, με φίβους, ναι. Παιδες κτλ. Είχες έναν σημαντικό τραυματισμό που σε άφησε έξω, αναγκάστηκες να παίξεις στην Α2. Επιστρέφεις γερός, δυνατός, να στοχηθούμε ολόψυχα, σιδερένιος, ξανά στην Volley League. Και φαντάζομαι ήταν μεγάλης επιθυμία να ξαναφορέσεις τα μπλε. Εννοείται ήταν μεγάλη επιθυμία. Εντάξει, από τον Ηρακλή μεγαλώσαμε και εγώ και άλλα παιδιά που βρίσκονται τώρα στην αντρική ομάδα. Οπότε το οφείλουμε αυτό στον Ηρακλή. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ είχα ένα τραυματισμό. Οπότε την περασμένη χρονιά έπρεπε λίγο να προφυλαχθείς. Να συντηρήσω τον εαυτό μου. Ναι. Λίγο ήταν η συντήρηση στη χρονιά. Και τώρα είμαι 100% έτοιμος πάλι να δώσω το καλύτερό μου για την ομάδα. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η περίοδος της μοναξιάς, της δουλειάς, να επανέλθεις? Κοίταξε, τώρα η χρονιά που πέρασε είχε πολλές ψυχοθεραπείες, πολλή ενδυνάμωση. Εντάξει, στην Α2 που ήμουνα, να μην το κρύψω, τα πράγματα ήταν λίγο πιο ανοργάνωτα, πιο αεραστεχνικά. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον μπορούσα λίγο να κρατήσω τη ψυχή μου κατάσταση μέσα από τις προπονήσεις για να είμαι έτοιμος για φέτος. Γνωρίζεις τον Γιάννη Ορφανό, γνωρίζεις αρκετά από τα παιδιά, όπως προείπες, που έχετε ξανασυνεργαστεί και με την φανέλα του Ηρακλή, ήσασταν συμπαίκτες. Άρα, θέμα προσαρμογής δεν τίθεται για σένα, έχεις γνώριμα λιμέρια. Οπότε και με την έναρξη της προετοιμασίας θα είναι εύκολο για σένα. Εννοείται αυτό, ναι. Σχεδόν με όλους τους παίκτες έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Mm-hmm. Μη σου πω και με όλους. Και με τα παιδιά, δηλαδή τον Αλέξανδρο, τον Χίρα και τον Πεπτίδη, ήμασταν μαζί στη Σύρο. Στο Φίνικα, ναι, σωστά. Ναι. Οπότε με όλα τα παιδιά έχουμε άριστη συνεργασία και με τον προπονητή, τον Γιάννη τον Αφανό. Με ξέρει πολύ καλά, τον ξέρω κι εγώ. Οπότε θα είναι πολύ εύκολο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Στόχος προσωπικός, στόχος με την ομάδα. Με όσους έχω μιλήσει θέλουν το κάτι παραπάνω. Γιατί ξέρεις ότι ο Ηρακλής και πέρυσι και πρόπερσι έφτασε στην πηγή για να διεκδικήσει ένα τίτλο. Ειδικά πέρυσι στον τελικό της Ιερά Πέτρας. Ήθελε λίγο. Ήταν και πολύ κοντά. Ήταν πολύ κοντά. Ναι. Τι θα σε κάνει να είσαι ικανοποιημένος στο τέλος της σεζόν? Κοίταξε, σε ομαδικό επίπεδο σίγουρα αυτό το κάτι παραπάνω όλοι το θέλουν. Άκουσα και τον φίλο μου τον Αργύρη που είπε το ίδιο πράγμα, τον Μαυροβουνιώτη. Ναι. Εντάξει, βέβαια θέλει πάλι πάρα πολύ κόπο για να φτάσεις μέχρι εκεί, μέχρι ένα τελικό κυπέλλου. Έτσι. Πιστεύω ότι η φόρμουλα υπάρχει. Το έχει αποδείξει ο Ηρακλής, έχει και τον κόσμο δίπλα του που είναι πάντα και γεμίζει τη μίκρα. Οπότε πιστεύω θα τα καταφέρει πάλι η ομάδα. Τώρα για ατομικούς στόχους, εγώ έχω βάλει να επανέλθω στο δυνατόν σε καλύτερο επίπεδο, να φτάσω δηλαδή το επίπεδο που ήμουν πριν τον τραυματισμό και νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Στο εύχομαι ολόψυχα, καλή δύναμη να ευχηθώ, καλή συνέχεια και με το καλό να ξεκινήσει και η προετοιμασία. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι ανυπομονείς με αρκετούς φίλους σου να, εννοείται. Να παίξετε παρέα πάλι. Σε ευχαριστώ Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, υπάρχει και ένα μήνυμα τώρα σε βίντεο που εστάλει από τον ίδιο, όχι σε μένα, στο μπάσκετ του Ηρακλή, στην ΚΑΕ Ηρακλής, στα social media, από τον ίδιο τον Τζαμάλ Σούλερ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ακούσουμε τώρα. Θα δω μήπως κάνουμε καμιά πατέντα, μπίλη μου. 20 δευτερόλεπτα είναι, μη φανταστείς. Μήπως έρθω από εκεί, ναι, και το κάνουμε. Πριν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα διαβάσω το μήνυμα του Θοδωρή. Όχι. Είναι facebookικό. Θα σου έρθω σε λίγο. Θα διαβάσω το μήνυμα του Θοδωρή και να μου επιτρέψει ο νεαρός φίλος του Ηρακλή
να του απαντήσω ταπεινά όπως πάντα με το δικό μου σχόλιο. Λέει, καλησπέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Μία συγγνώμη πριν μπουν σε συζητήσεις με το Ρέμο, δεν πρέπει να δοθεί επίσημα για τα όσα Μπινελίκια έχει ακούσει. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και μπαίνουν κάποιοι σε διαδικασία όταν σε εισαγωγικά μπορεί να έχουμε κάποιον ανάγκη, μπορεί να χρειαζόμαστε κάποιον να τα ξεχνάμε όλα. Εγώ φίλο μου Θοδωρή θα απαντήσω με ερώτηση. Ο Αντώνης Ρέμος οφείλει να ζητήσει μία συγγνώμη για το ότι χρέωσε την Παέρα κλείσει τότε με 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αντώνης Ρέμος οφείλει να ζητήσει μία συγγνώμη για το ότι τη χρονιά που έριχναν τον Ηρακλή δεν έκανε το παραμικρό ως μεγαλομέτοχος. Ο Αντώνης Ρέμος οφείλει να ζητήσει μία συγγνώμη για το ότι έβαλε ανθρώπους στην Παέρα κλείσει που κατέστρεψαν την ομάδα και έδωσαν δικαίωμα σε αυτούς που την έριξαν να τη ρίξουν. Μία από αυτές τις συγγνώμες έχει δώσει ο Αντώνης Ρέμος προς τον κόσμο του Ηρακλή. Για αυτά που προείπα. Που είναι τρία βασικά, είναι κι άλλα. Ο Αντώνης Ρέμος που έφερε το Λαντάνι, ο Αντώνης Ρέμος που έφερε το Παντελή, ο Αντώνης Ρέμος που έφερε το Γουίλι Σαμαβάρη. Για όλα αυτά ζήτησε συγγνώμη. Για το ότι έδωσε δικαίωμα να ρίξουν τον Ηρακλή, ζήτησε συγγνώμη. Για το ότι χρέωσε την ομάδα, ζήτησε συγγνώμη. Για το ότι δεν κατάφερε ως τόσο πολύ μεγάλο όνομα που έχει στην Ελλάδα και όχι μόνο να φέρει μεγάλους χορηγούς, ζήτησε συγγνώμη. Για το ότι αυτός ήταν πρόεδρος και μεγαλομέτοχος όταν ρίχναν τον Ηρακλή και ένα χρόνο απουσίαζε στις Αυστραλίες και στις Αμερικές, ζήτησε συγγνώμη. Αν είχε ζητήσει για όλα αυτά συγγνώμη, θα συμφωνούσα μαζί σου. Το ότι γίνεται μία επαφή αυτή τη στιγμή με τον Αντώνη Ρέμο γίνεται γιατί καλώς ή κακώς εκείνος ήταν τότε πρόεδρος και μεγαλομέτοχος. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πριν κλείσουμε προσπαθούμε λίγο να έχουμε στον αέρα να ακούσουμε τον Τζαμάλ Σούλερ σε αυτό το ηχητικό που έχει στείλει στην Ηρακλής και το έχω μπροστά μου μέσω των social media. Πώς πάει? Όχι. Φορτώνει. Δεν φορτώνει. Α, ωραία. Δεν θα πω κάτι. Το κάνουμε τη Δευτέρα. Τώρα ήθελα να ακούσουμε λίγο Τζαμάλ. Δεν με θέλει το διαδίκτυο. Την τρέλα μου. Τίποτα, να ξανάρθω. Ξανάρχομαι. Δεν μας θέλει η τεχνολογία, δεν πειράζει. Θα τον ακούσουμε τη Δευτέρα. Το EEC Delta 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών και 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Παρέχεται αναβολή στράτευσης. Πληροφορίες στο EEC Delta Ερμού 45, τηλέφωνο 2310-226-318. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μεγάλο μας χορηγό, τον Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Α, μισό. Έχουμε μήνυμα. Α, και αυτό βέβαια, Ευάγγελε. Σε ευχαριστώ πολύ. Νεαρέ μου φίλε Θοδωρή, άκου και αυτό το μήνυμα. Γιώργο, καλησπέρα. Ο Ρέμος δεν κυνήγησε την ΑΕΠ Ηρακλής θέλοντας να την καταστήσει καθολική διάδοχο στα χρέη του που οι δικοί του άνθρωποι δημιούργησαν. Πέρυσι έγινε αυτό. Δεν άσκησε διοίκηση. Ο απλός κόσμος που στήριζε την ομάδα αυτή τη δύσκολη δεκαετία. Φίλο μου Θοδωρή, ναι. Ο Ρέμος, για όσους δεν γνωρίζουν, τα τελευταία 3 χρόνια πήγαινε κάθε και λίγο και λιγάκι τον Ηρακλή στα δικαστήρια. Γιατί ήθελε εκείνη η ΠΑΕ να αποτελέσει φυσική συνέχεια της ΑΕΠ Ηρακλής. Τα έχανε τα δικαστήρια. Οπότε για τη συγγνώμη που λες και για τα μπινελίκια, στο απάντησα με ερώτηση. Ο ίδιος ο Ρέμος ζήτησε συγγνώμη για όσα έκανε ή δεν έκανε. Εύκολη είναι η απάντηση. Και είναι και πολλά τα όσα έκανε ή δεν έκανε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Και
ακολουθούν εδώ τα παλικάρια με το ράδιο Μαρμίτα. Τα. Καλό βράδυ.